τι κάνετε, πώς είστε. Ξεκινάμε βλογάκι, γιατί γελάς, δεν το περίμενες? Όχι. Είμαστε με την Τόνια. Βγήκαμε, πάμε γιατί γιορτάζει σήμερα φίλη της. Επίσης χρόνια πολλά σε όλους αυτούς που γιορτάζουν. Και πάμε να πάρουμε δωράκια. Μετά θα γυρίσουμε γρήγορα γιατί θα πάμε βόλτα με τους κουμπάρους. Μπορεί να πάμε στη Βαρυπόπη. Αλήθεια? Ναι, θα δούμε. Μετά θα γυρίσουμε σπίτι, θα πάμε και τα λοιπά. Θα μαγειρέψω εγώ μεσημεριανό. Τέλος πάντων, λοιπόν, φύγαμε γρήγορα να πάρουμε ό,τι θέλει η Τόνια. Τα αγόρια μας πήγαν προπόγνηση. Ξύπνησε ο Βασίλης με χίλια ζόρι. Χτες δεν τράβηξε, χτες ήμασταν σπίτι όλη μέρα. Δεν κάναμε και τίποτα. Το βράδυ πήγαμε στην πεθερά μου. Φάγαμε εκεί, γιορτάζαμε την παραμονή Χριστουγέννων. Οπότε εντάξει, δεν τράβηξα. Είπα μια μέρα να μην τραβήξω τίποτα. Χαλαρώσαμε από την κάμερα. Λοιπόν, αυτά. Ξεκινάμε τη μέρα μας. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους. Και τα λέμε σε λιγάκι. Και έχει ήλιο και έχει ζέστη και είναι ωραία έξω. Απόλαυση. Τελειώσαμε με την Τόνια. Πάμε γρήγορα σπίτι να ετοιμάσω κάποια πράγματα να πάρουμε μαζί μας. Γιατί όπως σας είπα, πάμε βόλτα. Καλά, κουραστήκαμε γιατί πήγαμε για γρήγορα. Λέμε τσακ, πάμε. Αχα. Και τώρα πάλι τα ίδια. Τι ήταν πριν τις γιορτές, τι είναι μετά τις γιορτές, δεν ξέρω. Χαμός στα μαγαζιά. Κόσμο πολύ, ζέστη. Αχαχαχ, αυτά. Λοιπόν, πάμε και τα λέμε λίγο αργότερα. Είμαστε σπίτι και ετοιμάζω να πάρουμε μαζί μας λίγα σαλαμάκια. Εντάξει, θα γυρίσουμε σπίτι να φάμε, αλλά τα παιδιά ξέρετε, συνέχεια κάτι ζητάνε. Ψωμάκια, αγοράκια, τώρα να κλείσω και αυτό το ταπεράκι. Βολεύουν αυτά τα ταπεράκια, είναι μια χαρά, τα κλείνεις έτσι και τα βάζεις μέσα στη τσάντα. Τέλεια, εκτός ότι και στο ψυγείο βολεύουν για τυριά, αλαντικά κτλ. Λοιπόν, οπότε παίρνω και αυτά, νεράκια. Και έτσι, δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο, γιατί θα πάμε μια-δύο ωρίτσες βόλτα και μετά θα γυρίσουμε σπίτι να φάμε. Γεια σου, Βασίλη. Εντάξει, όλα καλά στην προπόνηση? Ήρθαν παιδάκια? Κάναμε με τους μικρούς, μπέμπιδες. Γιατί, δεν είχαν έρθει τα παιδάκια? Ήρθαν μόνο τρία. Τρία παιδιά? Ω, αυτό είναι ότι δεν έρθουν τα παιδάκια στις προπονήσεις. Λοιπόν, το αγόρι μου ψώνισε, τι πήρε, ζαχαρούχο γάλα, να σας δείξω γρήγορα γιατί θα φύγουμε. Ένα χυμό, του ζήτησα να μου πάρει γαρίδες καταψυγμένες γιατί θέλω να φτιάξω νούντελς, θα τα παγγελίσω με λαχανικά, θα είναι πολύ ωραίες. Λοιπόν, και άλλο πήρε, ναι, κρουασανάκια. Βασίλη, άναψα το πούσι, δεν φαίνεται καλά στο βίντεο. Και άλλο πήρε ο Ανδρέας, αφρόλουτρο, τι είναι αυτό, σοσόιας, κάτι περίεργο. Εντάξει, του είπα εγώ, αλλά περίεργη μάρκα, δεν έχω ξαναδεί. Πάλι ένα χυμό. Βασίλη, μην το κάνεις αυτό. Δεν είναι περίεργο. Τι άλλο πήρατε, ψωνίσατε και άλλα, τροφία, τομά. Θέλω να το πάρουμε ένα δωράκι στον αδελφό. Να το πάρουμε κανένα παιχνιδάκι, αλλά δεν είχε, αλλά ήταν όλα για σκυλά. Περίμενε, Βασίλη. Κάφε, σας δείχνω έτσι τα γρήγορα σήμερα γιατί είναι σφουγγαράκια για τη κουζίνα. Ξέρει το αγόρι μου, ντομάτες εδώ, να τις βάλω κατευθείαν. Λοιπόν, ένα υγρό για τα πιάτα. Σαπούνι υγρό και άλλη μια ντομάτα. Ο Βασίλης μία-μία μου τις δίνει τις ντομάτες. Τι άλλο, Βασίλη, έχουμε? Αγγούρια. Αγγούρια, πήρα και κάποια αγγούρια μαζί μας. Θα έχουμε και για σαλάτα. Τι άλλο, Βασιλάκι? Κολοκυφά. Κολοκυφάκια ζήτησα να μου πάρει. Αυτά, μπράβο, Βασίλη. Πήγαινε τώρα, πρέπει να αλλάξει. Μπιλ. Καλά, να σας δείξω τι κάνει. Και ψώνισε ο μπαμπάς και εδώ ένα. Ποιος είναι αυτός, καλέ? Λοιπόν, πήγαινε, ντύσου γρήγορα. Έρχεται η νονά σου, τρέχα. Ντύσου, παιδάκι μου. Κοίτα. Βασίλη. Έλα, μπίλε, το φούτερ σου σε περιμένει, ε. Ω, ναι. Τρέχα. Να σου δώσω και καμιά φόρμα. Έλα, βγάζεις τσίτος μπάρμπικιου κάλτσες. Α, τσίτος μπάρμπικιου, ναι. Τώρα έρχομαι, οι κάλτσες του. Μετά την προπόνηση μυρίζουν τσίτος μπάρμπικιου. Τι να σας πω. Λοιπόν, ετοιμαστήκαμε όλοι και... Σταμάτα, παιδάκι μου, μίλα. Έχεις βάλει το πάνω ανάποδα. Δεν ξέρω αν έχεις πάρει χαμπάρι. Λίγο ανάποδα είναι.
βάλει. Δεν το έχεις βάλει ή δεν έχεις πάρει χαμπάρι, τι δεν έχεις έλα, κάνει. Έλα, μη. Σιωπή. Λοιπόν, φύγαμε. Τι είναι, γεια σου. Καλέ, καλέ. Είδατε, όταν θέλει σας είπα, εμφανίζεται. Όταν δεν θέλει, ό,τι και να τις κάνεις, όχι μαμά, όχι μαμά. Ε, είναι, περνάνε, πάρε. Βασίλη, πάμε από κάτω να το βάλουμε στην αποθήκη. Και από Τόνια, Τόνια πάρε και από τα δύο, σε παρακαλώ. Όχι, δεν θα τα πετάξει, να τα βάλουμε. Τόνια! Μπράβο, και το χαλί. Ναι. Η νοικοκυρούλα μου εσύ. Το μπουφάν, το μπουφάν. Πες. Πάρε το τέτοιο. Πιάνε το μπουφάν μου πια. Πέφτει το μπουφάν. Πω, πω, πω. Ανοίξτε. Ήρθε το ασανσέρ, ανοίξτε. Καλά. Μπαμπά. Φτάσαμε, σταματήσαμε. Ρεκόπησε ένα σημείο που δεν έχουμε ξαναέρθει εδώ, δεν ξέρω. Πάμε μέσα στον τάζι τώρα. Θα περάσουμε, δεν θα περάσουμε εδώ. Είναι λίγο περίεργα. Και εδώ έχουν κόψει. The sun is going down now. Been at it for a while. And I have had enough of this. Τα αγόρια πήγαν να πάρουν το αυτοκίνητο, γιατί εδώ δεν έχει πρόσβαση να μπει μέσα στον τάσο. Είναι όλα, μπαίνει έτσι για 10 μέτρα και μετά είναι πολύ πυκνό δάσο. Βασίλη, πρόσεχε. Έλα. Άκρη, άκρη. Αυτοκίνητα. Α, κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι εδώ. Ωραία είναι, αλλά δεν μπορείς να μπεις μέσα. Εδώ μόνο στην άκρη που έχουν καθαρίσει. Μέσα εκεί είναι πολύ πυκνά τα πράγματα. Α, καθαρός αέρας, τέλεια. Το γουρουνάκι βρήκε λάσπες. Ναι. Το γουρουνάκι βρήκε λάσπες. Πρόσεχε. Ποιος άλλος είναι γουρουνάκι. Εσύ. Εδώ κορίτσια. Βρε κορίτσια. Εδώ πάμε μέσα. Έρχονται τα αγόρια μας. Πάμε να μπούμε μέσα. Λοιπόν, καθίσαμε εδώ. Θα φάμε. Τώρα. Μη φωνάζετε, κορίτσια. Θα μας φάνε τα αγριογούρουνα εδώ. Τώρα κάνε μου hot food. Τώρα. Καλή όρεξη. Μπίλ, έλα να φας. Νατάσο, να σε μια νιγκέλετ hot food. Έλα να... Λοιπόν, φάγαμε, τσιμπήσαμε, πήραμε δύναμη, ορίστε. Ε, τι εκεί θα πάτε πάνω. Ναι, κάτω θα πάμε. Εδώ, κοίτα εδώ τι ωραία. Ναι. Και ακριβώς μας περιμένουν οι λύκοι. Πήγαινε μαλλιά να είσαι πιο μπροστά. Λες να μας περιμένουνε. Είσαι πιο γλυκιά. Ναι, λες. Πάω, εντάξει, αν δεν με λυπάστε πάω. Τι θα κάνετε χωρίς εμένα. Ε. Τι θα κάνετε χωρίς εμένα. Δεν μου απαντάνε, δεν μ' ακούνε. Λέω, τι θα κάνετε χωρίς εμένα. Τι θα κάνω να με χωρίς εσένα. Άντε, καλέ, άκου. Μαζί σου. Αχ, εκεί κάτι. Πολύ σκοτεινά τα πράγματα. Άγρια τα πράγματα εδώ. Χαθήκαμε στο δάσος. Εδώ ο κουμπάρος μας κάνει πρόσβαση για να μπορούμε να περνάμε, γιατί δεν έχει τίποτα. Μπήκαμε βαθιά στο δάσος και δεν μπορούμε να περάσουμε. Πω πω, και φοβόμαστε ότι έχει αγριογούρνα. Κουμπάρα, θα καθαρίσω όλα αυτά. Κοίτα εδώ ο άντρας σου τι κάνει, είδες. Κάναμε ένα γύρο και να έχουμε πάλι στον δρόμο. Λες. Ο δρόμος είναι εδώ. Βγήκαμε κουμπάρα ή όχι. Λοιπόν, κάναμε τη βολτίτσα μας. Ωραία, βέβαια, άμα φεύγει ο ήλιος έχει πάρα πολύ υγρασία και κρύο. Εδώ είναι ένα κομμάτι που έχει μείνει ακόμα πράσινο που δεν έχει καεί. Όλα τα άλλα είναι πολύ καμένα, πολύ δεν έχει σημεία έτσι να κάθεις. Α, και εδώ ωραία είναι ακόμα, βλέπεις. Έχει και εδώ σημείο καλό. Πιο πέρα προς το βασιλικό κτήμα είναι όλα καμένα. Δυστυχώς έχει αλλάξει πολύ εδώ. Η ατμόσφαιρα δεν είναι ωραία.
Θέλει πολλά χρόνια για να γίνει πάλι έτσι όπως ήταν. Θέλει πάνω από 20 χρόνια κι αν. Ούτε νομίζω, 20 χρόνια δεν είναι αρκετά. Τώρα αν θα φυτέψουν δέντρα ήδη, ξέρω εγώ, 5 ετών, οπότε μπορεί κάτι να γίνει. Έχει κόσμο, τα περνάς. Από εδώ ξεκινάνε τα καμένα, τώρα να γυρίσω την κάμερα να δείτε. Κοιτάξτε, το βλέπετε. Όλα καμένα, έτσι. Εδώ τουλάχιστον έχει που και που από ένα ζωντανό δέντρο, αλλά πιο πέρα δεν καταλαβαίνεις που βρίσκεσαι. Είναι όλος ο δρόμος, δεν ξέρω, πολύ μεγάλη απελπισία. Κάτι λίγο ακόμα έχει από αυτή τη μεριά. Τη μία. Πάλι έχουν κλείνει. Να εδώ. Άσχημα τα πράγματα. Πάρα πολύ. Βλέπετε. Δεν ξέρω. Δεν είναι ωραία. Αυτά. Βρήκαμε ένα μανιταράκι καλό. Κοιτάξτε εδώ. Αλλά είναι μόνο ένα. Αλλά είναι μόνο ένα, ναι. Αλλά είναι καλό, μυρίζει. Έσπασε κιόλας γιατί ήταν ένα κλαδί. Και βγήκε εντιά μας. Αλλά είναι φοβερό. Τέλειο. Τι είναι. Καλό, καλό, καλό. Ναι, εντάξει. Αλλά είναι ένα. Τι να το κάνεις το ένα. Έχει δύο κλαδιά μέσα, εντάξει. Έχει σκουλίκια. Mm-hmm. Μυρίζει, πω πω. Βρήκαμε εδώ ένα σημείο. Το τρίτο νομίζω δεν είναι καλό. Τώρα να δω. Που έχει εδώ, έχει, βλέπετε, μόας. Και κάτω από το μόας έχει γρασία και βγάζει. Μανιτάρια βγαίνουνε. Καλό είναι. Καλό. Αυτό είναι καλό. Για φέρτε εδώ. Φέρτε εδώ. Εντάξει, βλέπετε, είναι σαν σφουγγαράκι από κάτω. Να το, αυτό είναι καλό μανιτάρι. Εντάξει, έχει πολλά καλά μανιτάρια, αλλά εμείς αυτό μαζεύουμε αυτό είναι. Έχει, αυτό χαλασμένο. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι καλό τέτοιο. Αυτό είναι αυτό που ήθελε να δει στην εφαρμογή. Ναι, ναι. Αλλά δεν έχει ίντερνετ. Το λέω στο ίντερνετ. Οπότε δεν μπορεί να δει. Να βλέπει, το τρώνε τα σελιγαράκια, κάτι το τρώει. Το, αυτό που δεν είναι καλό δεν το τρώει τίποτα. Βλέπετε? Αυτό που είναι καλό δεν έχει ούτε σκουλίκι μέσα, ούτε σαλιγάρι το τρώει. Ούτε... Ναι, ναι, δεν το τρώει τίποτα. Ενώ αυτό που είναι φαγόσιμο το τρώνε. Δεν έχει εδώ τίποτα. Βρήκα ένα μανιτάρι καλό. Να το κοιτάξτε εδώ. Α, τέλειο. Τέλειο. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε εδώ πόσο τέλειο είναι, ρε παιδιά. Πω πω. Όνειρο. Να βλέπετε, σαν σφουγγαράκι είναι. Αχ, βρήκα κι άλλο ένα και είναι τέλειο. Τέλειο, τέλειο. Α, να το. Υπέροχο. Φανταστικό. Έχω τρία μανιταράκια. Κοιτάξτε εδώ, δεν ξέρω ο Ανδρέας αν βρήκε κανένα. Αλλά εγώ βρήκα τρία. Βρήκα κι άλλα. Τέλεια. Να τα αυτά, αλλά είναι ήδη. Έχουν αρχίσει και. Κοιτάξτε εδώ, βλέπετε, είναι παλιά, δεν είναι καλό. Έχει και σκουλίκι και, και αυτό το ίδιο. Να τα, δεν είναι καλό, παλιό είναι. Αλλά τώρα αρχίζουν, φαίνεται, σιγά σιγά, και όπου έχει μόσμο, μόνο που είναι έτσι βρεγμένα, εκεί και έχει μανιταράκι. Βρήκα άλλο ένα και αυτό μάλλον είναι καλό, 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 καλό. Ναι, αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι καλό. Τέλειο. Καλά, κοιτάξτε εδώ τι βρήκα. Παρόλο που δεν το ξέρω αυτό το μανιτάρι, κοιτάξτε εδώ. Τέλειο, τεράστιο. Έχει κι άλλο ένα εδώ. Αυτά δεν τα ξέρουμε, οπότε δεν τα παίρνουμε. Πού είσαι, αγόρι μου? Το έχει κρεμμένο. Πού είσαι? Βρήκες κάτι? Βρήκες κάτι, μπράβο.
Και εδώ έχει, έξι λίγα, αλλά έχει που και που. Πρέπει να χώνεσαι μέσα για εδώ. Ναι. Μα πόσο τέλειο είναι αυτό το πράγμα. Πόσο τέλειο. Α, έχεις εκεί. Α, αυτό είναι πολύ καλό. Κοιτάξτε εδώ. Το σκεπάσω εδώ έτσι. Το κάνουμε. Τι άλλο, έχει κανένα άλλο. Ούτε καν το πίστευα ότι σήμερα θα μαζεύω μανιτάρια. Έτσι όπως νομίζω ότι βλέπω από εδώ ένα μακριά. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, αλλά έχω δίκιο. Κοιτάξτε εδώ. Ω, έχει και πιο εκεί. Χαμός. Κοιτάξτε εδώ. Τέλειο, ρε παιδιά. Όποιος δεν έχει μαζέψει ποτέ μανιτάρια δεν καταλαβαίνει τι εννοώ εγώ. Νομίζω ότι έχει και εδώ. Ναι, είναι μανιταράκια, αλλά δεν είναι καλά αυτά. Δεν είναι καλά. Πω, πω, πάμε εδώ. Είναι και αυτό εδώ. Αλλά είναι λίγο φαγωμένο. Για να δούμε. Δεν ξέρω τι τραβάω, δεν βλέπω. Το ένα ναι, το άλλο αυτό δεν είναι καλό. Αυτό έχει σκουλίκια. Δεν πειράζει. Εδώ τι έχει. Και εδώ από κάτω, κοιτάξτε. Σηκώνει το... τα πόρκα, αλλά δεν είναι καλό αυτό. Για πάρε. Κρύο έχει και... Πάρε αυτό. Μαζέψαμε λίγα. Κοιτάξτε εκεί. Έχει εδώ. Ναι, έχει ένα εδώ. Έτσι φαίνονται από μακριά. Τι όμορφα που είναι. Να, κοίτα εδώ. Πω, πω. Κοιτάξτε εδώ. Φύση. Αυτό δεν είναι καλό. Κρίμα. Βλέπετε, δεν είναι καλό. Και εδώ πάλι δεν είναι καλό. Για πάμε. Α, έχει και εδώ κάτσα. Έχει και εδώ δύο. Κάτι βρήκε και ο Ανδρέας. Α, κοιτάξτε, καλά. Καλά, πόσο όμορφο είναι, αλλά δεν είναι καλά, είναι παλιά. Κοιτάξτε είναι εδώ. Είναι τώρα, ναι. Κοιτάξτε πόσο τέλειο είναι. Πω. Ναι, ναι. Άστα αυτά. Άστα, πήγαινε πάρτα εκείνα. Εκεί νομίζω είναι καλά εκείνα. Βλέπεις, αυτά πρέπει να είναι καλά. Είναι καλό, πιο φρέσκο. Ου, έχει και εκεί ένα τεράστιο, αλλά και αυτό παλιό είναι. Μέσα πρέπει να έχει και άλλο. Ναι, μέσα εκεί πρέπει να έχει. Βρήκα κι εγώ εδώ ένα. Ομορφούλικο και ωραίο, κοιτάξτε εδώ πως βγαίνει και είναι φρέσκο, φρέσκο και ωραίο. Τσαλακωμένο το καημένο, προσπαθούσε να βγει μέσα από τα κλαδιά. Α, κοιτάξτε εδώ, μα δεν είναι φανταστικό. Υπέρο. Κάτι εδώ βρήκε ο Ανδρέας. Τέλειο. Χάλασε μέσα. Χάλασε μέσα. Από το κρύο. Ναι, όμως το καπελάκι δεν είναι χαλασμένο. Όχι, έχει πολλά σκουλίκια. Ναι, και το άλλο, πού είναι. Μου είπες ότι έχει κι άλλο ένα. Ναι. Αυτό είναι σκληρό, καλό. Αυτό είναι καλό. Κι εγώ βρήκα ένα καλό. Μυρίζει, ε. Ναι, όπου έχει πράσινο. Α, κοίτα εδώ. Δύο είναι, κοιτάξτε εδώ. Μα κοιτάξτε, α, έχει και εκεί. Κοιτάξτε εδώ πόσο τέλεια είναι, ρε παιδιά. Αυτό είναι παλιό. Δεν ξέρω το καπέλο. Α, καπέλο. Έχει σκουλίκια, τι έχει. Εντάξει, το καπέλο είναι καλό. Κοίτα εδώ. Για δες λίγο. Καλό είναι. Ναι, καλό είναι. Δεν έχει τίποτα. Τα χέρια μυρίζουν. Έχει άλλα. Έχει. Θα έχει, τι είναι. Το φυκό βάζει να μέσα.
Τι κάνει ο Μπιλ? Ε, Μπιλ, τι κάνεις? Βαριέται, δεν φαίνεται. Βαριέται. Και ερωτικά γράμματα. Τι γράφεις? Ε, έμεινε μόνο στο Βασίλη, οπότε δεν έχει να κάνει. Έγραψε μια ευχή και τώρα θα την κάψει. Κάψει, κάψει, να πραγματοποιηθεί. Ναι. Λοιπόν, έχουμε πώς πάει. Αυτό, μπλεν. Καθόμαστε τώρα, χαλαρώνουμε, ανάψαμε το τζάκι, μια χαρά, τζέστη, ωραία. Δεν ξέρω, είπα στην αδελφή μου άμα θέλει να έρθει, δεν ξέρω αν θα έρθουν ή όχι. Τη λέγαμε ότι θα ξαναβρεθούμε τα Χριστούγεννα, δεν νομίζω, δεν ξέρω. Να την πάρω τώρα πάλι να δω. Πάνω να έρχονται ή δεν έρχονται. Δεν ξέρει τη γυναίκα, εντάξει. Θα ζαλίζει, δεν τη ζαλίζω. Γιατί. Ξένη είναι. Να τη ζαλίζω. Αυτά, τον πήγε στη φίλη τη στη γιορτή. Αναστασία είναι στο ντομάτι, ο Βασίλη είναι εδώ. Τι έγινε, Βασίλη? Ποιο είναι αυτό, έδειξε μου. Okay. Γιατί του πήρε αυτοκόλλητα? Είχε. Για να δω. Ποιο είναι αυτό? Ο Ρωμέλου Λουκάκου. Τι είναι αυτός, Λουκάκου? Ο γείτονας από κάτω. Πού θες αυτός? Τσέλσι, νομίζω. Νομίζεις? Όλα τα ξέρει. Όλες τις ομάδες, όλους τους παίκτες είναι πληροφορεμένος φουλ ο γιος μου. Κατσιχάκι κουτουά. Πώς? Ποιος είναι αυτός? Goalkeeper. Goalkeeper. Τι είναι αυτός, μπαμπά? Κουλτουά, πώς είπε? Πού παίζει? Ρεάλ. Ρεάλ. Πού να τους θυμάσαι όλους. Εδώ ο Βασίλης μας ψήνει ψωμάκι. Don't know why. Λοιπόν, φύγανε οι κουμπάροι, πάμε τώρα να μαζέψουμε λίγο εδώ τα φαγητά, τα πιάτα και τα λοιπά και πάμε σιγά σιγά για ύπνο, είναι αργά. Τι ώρα είναι, 12, δεν ξέρω τι ώρα είναι, αλλά ακόμα έχει πολύ στάχτη μες στο τζάκι, πρέπει να περιμένουμε να σβήσει όλο γιατί δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Λοιπόν, πάω να μαζέψω. Το σαλόνι είναι καθαρό, ενώ εδώ τώρα γίνεται ο μεγάλος ο χαμός. Πάω λοιπόν να τακτοποιήσω λίγο, να βάλω, εντάξει τα πιάτα δεν θα τα πλύνω σήμερα, γιατί είναι αργά. Να κοιτάξτε ώρα, να μην λέτε ότι σας λέω ψέματα, βλέπετε, 1:10. Οπότε πάω να μαζέψω, να βάλω ό,τι είναι για ψυγείο, κατά τα άλλα τα υπόλοιπα θα τα φτιάξω αύριο. Λοιπόν, μάζεψα, έβαλα τα φαγητά στο ψυγείο, ότι είναι βέβαια γίνεται χαμός ακόμα γιατί έχω κατσαρόλες, γιατί μαγείρευα, σας είπα ότι όταν θα γυρίσω μαγειρέψω, είχα πτυγανίσει σνίτσελ κοτόπουλο που είχα μαρινάρει χθες, είχα φτιάξει νούντλς, τι άλλο είχαμε, χθες μας έδωσε πεφερά μου και βαρένικη, είχαμε και κάτι άλλο, σαλάτα είχα φτιάξει, πιάτα, χαμός, κατσαρόλες, τηγάνια. Οπότε αύριο το πρωί θα ξυπνήσω και θα τα κάνω όλα αυτά. Αύριο θα είμαστε εδώ μέσα, δεν πάμε πουθενά. Μόνο τα αγόρια μου έχουν προπόνηση το πρωί και τίποτα άλλο. Λοιπόν, οπότε αυτά.
Σας χαιρετώ, αυτό ήταν το βλογκάκι μας το σημερινό, αυτή ήταν η ρουτίνα μας. Εντάξει, ό,τι κάναμε, εντάξει, δεν κάναμε και πάρα πολλά, είδατε, βόλτα πήγαμε και μετά καθόμασταν εδώ, βλέπαμε διάφορα πράγματα, η Τόνια είχε πάει βόλτα, μετά γύρισε. Οπότε, αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου, που είδατε το βίντεο. Και χρόνια πολλά και πάλι σε αυτούς που γιορτάζανε. Και τα λέμε στο επόμενο βλογκάκι. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Γεια σας, family. Bye.